Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο πρόβλημα στις ελλείψεις των φαρμάκων όλων των ειδών. Μιλάμε και για φάρμακα τα οποία είναι δυστυχώς μοναδικά, φάρμακα στα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης και φάρμακα τα οποία κρίνουν την διάρκεια και την εξέλιξη της αγωγής ασθενών. Μιλάμε για αντιπυκτικά φάρμακα, για φάρμακα για νευροπαθείς, για αντιπυκτικές ενέσεις που γίνονται σε εγκύους, για αντικαρκυνικά, για όλων των ειδών τα φάρμακα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θεραπευτική κατηγορία, ακόμα και απλά μυοχαλαρωτικά ή αγχολητικά, τα οποία βρίσκονται σε μια έλλειψη. Τι θα πει έλλειψη? Έλλειψη θα πει ότι η αλυσίδα διανομής δεν μπορεί να παρέχει στον ασθενή τα αποθέματα, ούτε αυτά τα οποία υπάρχουν σαν αποδειγμένες ανάγκες μέσα στις ηλεκτρονικές συνταγογράφες. Δηλαδή, αν ένα φάρμακο π.χ. Χρειάζεται 10 τεμάχια ο Έλληνας ασθενής για το μήνα Γενάρη και έρθει το 1 ή τα 2, προφανώς ποιος από τους 2, ποιοι θα είναι οι 2 που θα πάρουν από τους 10. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι μιλάμε για κάτι το οποίο είναι τεράστιο σαν πρόβλημα, έχει αντίκτυπο στην και έκπτωση στην ποιότητα της υγείας των Ελλήνων πολιτών και ουσιαστικά καταστρατηγεί θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία ορίζονται και από το Σύνταγμα. Mm-hmm. Όπως είναι η πρόσβαση στην υγεία και η πρόσβαση στο φάρμακο. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι μιλάμε για ένα κοινωνικό αγαθό και δεν μιλάμε για προϊόν. Έχει εμπορική υπόσταση το φάρμακο, έχει και εμπορικό χαρακτήρα, αλλά επουδενή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο σαν ένα εμπορικό προϊόν. Και όποιος το βλέπει έτσι, δυστυχώς λαθεύει και δυστυχώς οδηγεί την αγορά στο αδιέξοδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εμείς προτείναμε και μιλήσαμε με το Υπουργείο και είχαμε τη χαρά, ενώ νωρίτερα ίσως έγινε κάποια παρεξήγηση και υπόθηκαν άλλα πράγματα, αλλά είχαμε τη μεγάλη χαρά την Δευτέρα να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι σαν Παραλλήλιο Φαρμακευτικό Σύλλογο μαζί με όλο το επιτελείο του Υπουργού Υγείας και τον Υπουργό και τον Υφυπουργό και να αναλύσουμε τις θέσεις μας, και με μεγάλη χαρά έγιναν οι θέσεις μας δεκτές. Και ουσιαστικά ήταν πολύ ενθαρρυντικό ότι τα δελτία τύπου μας, τόσο το δελτίο τύπου του Παλαιού Φαρμακευτικού Συλλόγου όσο και του Υπουργείου Υγείας, ταυτίστηκαν πλήρως. Το θεωρούμε ένα πολύ σημαντικό βήμα. Εκεί λοιπόν υπόθηκαν τα εξής τρία σημαντικά πράγματα. Πρώτον, άρση των εξαγωγών μέσω του ΕΟΦ. Αυτή τη στιγμή ο ΕΟΦ είναι ο φορέας ο οποίος από το καταστατικό του ακόμα ορίζεται ότι έχει τη δυνατότητα σε μια πιθανή έλλειψη να επέμβει και να κάνει άρση των εξαγωγών για όσο διάστημα χρειαστεί. Mm-hmm. Νούμερο ένα αυτό. Νούμερο δύο, παράταση της εκτέλεσης συνταγών όπου υπάρχουν μέσα φάρμακα ελλειπτικά. Δηλαδή να μην χρειαστεί ο ασθενής χώρια που κάνει 15 και 20 μέρες για να βρει το φάρμακό του, μην χρειάζεται να περάσει και την ταλαιπωρία του να ξαναπάει στο γιατρό. Πράγμα που σε κάποιες περιπτώσεις, όταν η συνταγή είναι επαναλαμβανόμενη, είναι ανέφικτο, με αποτέλεσμα να περιμένει την επόμενη συνταγή του και χάνει ακόμα περισσότερο χρόνο. Ή μπορεί να το πληρώσει από την τσέπη του. Τρίτον, επίσης, σε φάρμακα στα οποία είναι στην λίστα των ελλειπτικών, θα πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί ο νόμος όπου είναι για την τήρηση των αποθεμάτων. Δηλαδή, κάθε εταιρεία δεν έχει μόνο λαβήν από την δραστηριότητα στην Ελλάδα, έχει και κάποιες υποχρεώσεις. Μέσα στις υποχρεώσεις λοιπόν είναι να έχει τουλάχιστον 1/3 των ετήσιων αποθεμάτων από αυτά που διανέμει στην ελληνική αγορά σε μόνιμη επάρκεια στις αποθήκες. Αυτά τα απλά πράγματα, αν τηρηθούν, πιστεύετε μου ότι η εικόνα θα βελτιωθεί άρδη. Εμείς τονίζουμε ότι έχουμε τη διάθεση και έχουμε και την υποχρέωση, αν θέλετε, γιατί αυτό είναι το επάγγελμά μας, γιατί εμείς κοιτάμε κάθε μέρα τους ασθενείς στα μάτια και τους βλέπουμε να ταλαιπωρούνται και ξέρουμε τι σημαίνει να μην μπορούν να βρουν το φάρμακο. Χώρια δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας αυτή καθ' αυτή. Έχουμε και το άγχος, γιατί ξέρουμε τι διακυβεύεται για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Άρα, εμείς έχουμε και την τεχνογνωσία, έχουμε και τις σωστές θέσεις για να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. Έχει φανεί και από το παρελθόν ότι κάποιες λύσεις είναι πρόσχερες, όπως για παράδειγμα η συνεχής μείωση των τιμών, μάλλον φέρνουν τελικά δηλαδή και τα αντίθετα αποτελέσματα, όπως είναι το να αυξάνονται οι εισαγωγές. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, πιστεύουμε ότι αν εφαρμοστούν και εισακουστούν θα πάνε τα πράγματα πολύ καλύτερα. Παλαιότερα τέτοιες ελλείψεις, τόσες ελλείψεις υπήρχαν, πρόεδρε? Κοιτάξτε, το πρόβλημα υπήρχε από την αρχή της κρίσης. Όταν τα φάρμακα άρχισαν να πέφτουν, που καλώς άρχισαν να πέφτουν μέχρι ενός σημείου, γιατί όντως η τιμή ήταν υπερβολική, λοιπόν, και έπρεπε στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης να γίνει ένα μάζεμα όλων των δαπανών του κράτους, αλλά από εκείνο το σημείο φτάσαμε στο άλλο άκρο, όπου πλέον κάθε χρόνο να βγαίνουν 2 και 3 δελτία τιμών,
τα οποία είναι όλα με πτώσεις τιμών. Mm-hmm. Και ξέρετε, δεν έχει πλέον νόημα ένα ήδη πολύ φθηνό φάρμακο να το κάνεις ακόμα φθηνότερο. Το μόνο που καταφέρνεις είναι να το κάνεις ακόμα πιο εξαγώγημο. Και το μόνο που καταφέρνεις είναι τελικά να φύγει από την ελληνική αγορά, γιατί η εταιρεία πλέον δεν έχει τα συμφέροντα να το διακινήσει. Ενώ θίγονται και τα συμφέροντα διακίνηση σε άλλες χώρες. Και τελικά, μοιραία έρχεται η υποκατάσταση ενός φτηνού φαρμάκου που έδαινε τέλεια με ένα θεραπευτικό σχήμα με ένα ακριβότερο. Άρα, αντιλαμβάνεστε, τελικά το κόστος της δαπάνης υγείας ανεβαίνει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία επιβεβαιώνονται μαθηματικά. Είναι πράγματα που σε χώρες, ακόμα και στη δικιά μας πλέον, αν μόνο δούμε τα θεραπευτικά πρωτόκολλα σοβαρά και αν δούμε τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ταχογράφησης που έχουμε σαν όπλο, θα καταλάβουμε ότι αυτά συμβαίνουν. Άρα λέμε, τουλάχιστον σε κάποιες κατηγορίες, όπως είναι ας πούμε τα υλικά γενώσιμα φάρμακα ή πολύ οικονομικά πρωτότυπα φάρμακα, να σταματήσει αυτή η συνεχής πτώση τιμών και να βρεθούν άλλοι τρόποι στους οποίους έχουμε πολλές προτάσεις, μέσω του οποίου μπορεί να μειωθεί η δαπάνη υγείας ουσιαστικά. Και κα...